Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, έχω μελετήσει και εγώ τα στοιχεία της επιδημιολογικής ομάδας της εβδομάδας που πέρασε, κύριε καθηγητά, και φρονώ ότι είναι αυτή η περίοδος κατάλληλη για να αποφασίσετε ως Επιτροπή και να τα μεταφέρετε και στον πολιτικό προϊστάμενο αν βαδίζουμε σωστά ή αν κάτι πρέπει να αλλάξουμε με τα μέτρα. Είμαστε κολλημένοι στα πάνω από 3.000 κρούσματα, το ποσοστό θετικότητας. Κάνουμε κάτι λάθος, χρειάζεται κάτι να αλλάξει. Βλέπετε ότι δεν βοηθούμε κάπου. Είναι γεγονός αυτό που λέτε, ότι έχουμε κολλήσει μετά από τρίτη εβδομάδα τώρα ήπιας ανωδικής πορείας. Έχουμε κολλήσει γύρω στις 3.000 κρούσματα την ημέρα. Ευτυχώς χθες, μετά τα δύο χαμηλά νούμερα που είχαμε το Σαββατοκύριακο, δεν εκτοξευθήκαμε πάνω από 4.000 και ελπίζω ότι σήμερα θα διακυμανθούμε λίγο πιο κάτω από τις 3.000. Ελπίζω να βγω σωστός. Διαβλέπω έτσι μια μικρή πτώση τις επόμενες μέρες. Πράγμα που την ερχόμενη εβδομάδα θα μας οδηγήσει ίσως να αποφασίσουμε για κάποιες χαλαρώσεις. Ο αριθμός των κρουσμάτων δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα. Δεν είναι το θέμα έτσι χαλαρώσεις κλπ. Είναι στον τρόπο προσέγγισης, αν θέλετε, τα πρωτόκολλα που είναι σε ισχύ, το safe pass κλπ. Αν χρειάζεται να αλλάξει, διότι έτσι όπως είναι το σκηνικό, δεν βλέπουμε κάτι να αλλάζει πέρα από την ταλαιπωρία συμπολιτών μας. Είναι γεγονός ότι γίνονται ήδη συζητήσεις για απλοποίηση των κανόνων οπουδήποτε διακινηθούμε. Γίνονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι όταν έλεγα χαλαρώσεις, εννοούσα χαλαρώσεις και από απόψεως και του safe pass και των τεστ που και πώς θα χρειάζεται να παρουσιάζονται και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι ο αριθμός των κρουσμάτων από μόνος τους δεν είναι απαγορευτικός αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε να κάνουμε με την Όμικρον, η οποία είναι λιγότερο νοσογόνος, και αυτό το βλέπουμε και από τις νοσηλίες μας. Ναι. Έχουμε όμως νοσηλίες από Όμικρον. Έχουμε νοσηλίες από Όμικρον, αλλά ως επιτοπλίστων εκείνοι που είναι στις εντατικές είναι Δέλτα αυτή τη στιγμή. Εξακολουθούμε να έχουμε 3% περιστατικά Δέλτα στην κοινότητα, που σημαίνει ότι το στέλεχος αυτών επιμείνει και μάλλον θα μύθει κατά τα φαινόμενα και μετά την πτώση των περιστατικών από Όμικρον. Ναι. Τώρα, κύριε καθηγητά, ρωτάνε κιόλας πάλι οι τηλεθεατές, αφού είναι αποκλεισμένη η ανεμβολίαστη, πώς συνεχίζει αυτή η κατάσταση με τα κρούσματα και αν πρέπει να κάνουν και οι εμβολιασμένοι τεστ ή να αλλάξει να είναι το ίδιο για όλους αυτό το τεστ και να κινείται και η αγορά, η οικονομία. Ναι. Πρέπει να τονίσουμε για ακόμα μία φορά ότι επί καθημερινής βάσης της ανακοινώσης γίνεται λόγος για 70 με 75% των περιστατικών που νοσηλεύονται να οφείλονται σε ανεμβολίαστους. Ναι. Εάν κοιτάξουμε εκείνον το 30% που είναι εμβολιασμένοι, τι ποσοστό είναι αυτόν στον ολικό αριθμό των εμβολιασμένων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι 650.000, είναι το 0,4%. Ναι. Τώρα λέει ένας τηλεθεατής, αν μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Καραγιάννη, ποια είναι η διαφορά ενός 17χρονου που μπορεί να πηγαίνει με τη φίλη του σε χώρους εστίασης, με εξέταση ράπιτσες, και ένας 30χρονος ή 40χρονος ή 25χρονος να μην μπορεί καθόλου. Να αποκλείεται. Mm-hmm. Να πούμε βέβαια ότι κάτω των 18 είναι με τη συνοδεία των γονέων τους. Αντιλαμβάνομαι. Ναι. Τώρα αυτό ποιος στελέχει επίσης άλλου Παπά Ευαγγέλιο. Ναι. Κοιτάξτε, όταν τέθηκε αυτόν προς συζήτηση, εγώ είχα πει τότε γιατί όχι και οι άλλοι. Ναι. Το τόνισα και είχα τονίσει μάλιστα ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι καιρός, κατά την άποψή μου, να το ξαναεπισκεφθούμε. Και το γεγονός ότι σαν δικαιολογία τέθηκε ότι εάν έτσι έχουν τα πράγματα, αυτοί δεν θα πάνε να εμβολιαστούν ποτέ. Αυτοί που έχουν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν, δεν θα εμβολιαστούν οτιδήποτε και να κάνουμε. Άρα, να το ξανασκεφτούμε, να το ξανασκεφτείτε για να μπορούν να επισκέπτονται και ακριβώς
οι ανεμβολιαστοί. Άρα θεωρείτε ότι ήρθε αυτός ο καιρός, έγιναν διάφορα σε μια προσπάθεια έμμεσου εξαναγκασμού, η αλήθεια να λέγεται, σε εμβολιασμό. Βλέπετε ότι, γι' αυτό το έθεσα και εξ αρχής, έχουμε μια σταθερή κατάσταση. Τα καθημερινά κρούσματα, το ποσοστό εμβολιασμών, έτσι τώρα είναι η πλήστη για την τρίτη ενισχυτική δόση. Άρα κάτι άλλο πρέπει να γίνει για να προχωρήσουμε επιτέλους, με ασφάλεια πάντα, αλλά χωρίς αποκλεισμούς. Διότι με την ίδια λογική των κάτω των 17, ποιο το πρόβλημα και άνω των 17. Και θέλω να δούμε και λίγο τα κρούσματα, ηλικιακή κατανομή, κύριε Καραγιάννη. Βλέπουν να αυξάνονται συνεχώς. Ναι. Αυτό θα σας έλεγα, ναι. Συνεχώς είναι τα παιδιά κάτω των 5. Αλλά και τα ηλικιακά, αυτό που βλέπω είναι 12 με 17. Αυτές για τους οποίους έχουμε βοηθήσει. Ναι. Είναι οι ηλικιακές ομάδες των οποίων η εμβολιαστική κάλυψη δεν έχει φτάσει αυτά των ενηλίκων. Ναι. Επομένως, ο ιός βρίσκει κενό και διακινείται σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες και από την τελευταία εθνική αναφορά 5.500 κρούσματα ανά 100.000 αθρηστική επίπτωση είναι σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Η άλλη, η οποία τις οποίες έχουμε δώσει, αν θέλετε, την ευκαιρία να επισκέπτονται χώρους συναθρήσεων με rapid test. Αυτό είναι που εξοργίζει τον κόσμο και αντιλαμβάνομαι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτό έγινε και σαν δώρο κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Σίγουρα. Όταν μπορούσαν να βγουν τα παιδιά έξω. Φαντάζομαι όμως ότι πολλοί 15χρονοι, 16χρονοι και 17χρονοι δεν θα θέλουν τους γονείς να είναι μαζί τους εκεί που διακινούνται. Επομένως, αυτό γινόταν εν πάση περιπτώσει και πριν. Όχι στους συγκεκριμένους χώρους, αλλά σε άλλους χώρους όπου συνευρίσκονται αυτά τα παιδιά. Ναι. Άρα, κύριε καθηγητά, ξανά το πούμε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η επόμενη σας συνάντηση, λόγω του ότι υκουρεί ο Υπουργός Υγείας με κορονοϊό, φοβόμαστε να είναι καλά, θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Και εκεί θα τα ξανασυζητήσετε, θα ξανασυστηθείτε με τον ιό, την επιδημιολογική εικόνα και να πάρετε αποφάσεις. Οπωσδήποτε. Και αλλαγή πορείας. Εγώ θα είμαι ιδιαίτερα έντονος αυτή τη φορά, ότι πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες να είναι θαραλέες. Πλέον η αναφορά στο σύστημα υγείας και τις μονάδες εντατικής θεραπείας, βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί και επομένως θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Ναι. Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, έχω εδώ μια ανακοίνωση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Υπηαγωγείων του Ιδιωτικού. Θα έχουμε στη συνέχεια την εκπρόσωπο. Είναι παράκληση, σύσταση, απευθύνεται σε εσάς τους ειδικούς και στο Υπουργείο και στο Υπουργείο Υγείας και Παιδείας, ζητώντας να χορηγηθούν self-test, ώστε να ελέγχουμε εμείς τα παιδιά μας σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Είναι αυτό με τα πρωτόκολλα στα παιδιά νηπιαγωγείων και προδημοτικών, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, υπάρχει κενό εκεί πέρα, είναι γνωστόν αυτόν. Εγώ ήμουν εκείνος ο οποίος εισηγήθηκα να μπουν τα εβδομαδιαία τεστ. Πρέπει να γίνει κάτι παρόμοιο με το test to stay και με τα νηπιαγωγεία. Αν όχι, με τα self-test. Με τα self-test. Αυτό το ωραίο. Άρα είναι κάτι το οποίο όμως ως μέτρο επίγεται, ναι, κύριε Καραγιάννη. Το έχω υπόψη μου και το έχω καταγράψει και θα το αναφέρω. Και κάτι τελευταίο για αυτό το μέτρο test to stay. Η Όλμεκ φωνάζει ότι δημιουργείται εστία μόλυνση σε κάποια σχολεία με αυτό το μέτρο. Ποια είναι η δική σας θέση επιστημονικά από τα αποτελέσματα, αν θέλετε. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα εθαρρυντικά. Το ότι ανιχνεύονται παιδιά τα οποία είναι θετικά και... παραδείγματος χάρη, να λάβουμε τη χθεσινή ημέρα υπόψη, υπήρχαν πέραν των 6.500 στενών επαφών που έκαναν αυτόν τον τεστ και βγήκαν 105 θετικά. Ναι. Τουλάχιστον... Αυτά τα 105 την προηγούμενη ημέρα ενδεχομένως... εντάξει, αν ήταν, ήταν τρίτη τα σημερινά, θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει να δημιουργούσαν κλάστερ σε ένα σχολείο. Αν δεν ανοιχνεύονταν χθες, οπωσδήποτε θα δημιουργούσαν κλάστερ. Αλλά πρέπει τα αποτελέσματα τα χθεσινά είναι τα συσσωρευμένα τριών ημερών, διότι τα Σαββατοκύριακα δεν γίνονται τεστ. Ναι. Επομένως, τα παιδιά πήγαν χθες, εκείνοι που ήταν να εκδηλώσουν συμπτώματα ή εμολύνθηκαν, βγήκαν θετικοί χθες. Θα δούμε τα σημερινά. Συνήθως, όπως περνούν οι μέρες της εβδομάδας, πέφτει και το ποσοστό.
Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε καθηγητά, διερωτάτε εδώ ένας τηλεθεατές, γιατί δεν κάνετε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό. Η αλήθεια να λέγεται, θα μπορούσατε. Δεν γνωρίζουμε πόσο καλά αισθάνεται ο Υπουργός. Σωστό. Επομένως, λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια να και έχετε. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.